Ένα παγκόσμιο, και αυτό δεν είναι, ξέρεις πώς τα λέμε έτσι, με καταγεγραμμένα ρεκόρ, ένα παγκόσμιο πρωταθλητή του αγωνίσματος της σκανδαλόπετρας, αυτό που παίρνεις δηλαδή τη βαριά πέτρα και αρχίζεις και βυθίζεσαι σιγά σιγά, κρατώντας την αναπνοή σου, τον χρόνο τον Χλίτσιο καλωσορίζουμε, που αυτή την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι στο Αχίλιο, με ελεύθερη είσοδο εννοείται, θα μας περιγράψει όλο αυτό που κάνει, όσο μπορεί αυτό να υποθεί με κουβέντες, γιατί είναι ένα συνέστημα που φαντάζομαι δεν αποτυπώνεται εύκολα με τις κουβέντες. Έτσι δεν είναι? Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Ένα ευχαριστώ καταρχήν που μου φιλοξενείτε για μια ακόμη φορά. Είναι τιμή μου και είστε πάντα αρρωγός σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια δείχνει, ας πούμε, αυτό που κάνουμε και για μας και για την πόλη του Βόλου. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καθότι επίσης θα είστε και ο εισηγητής. Αυτό είναι το μεγάλο εγχείρημα που έγινε μπροστά. Είμαστε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνου, ναι, ναι. Έτσι. Ήταν κάτι που είχε πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Δεν πειράζει, φέρετε τον μπροστά. Θα τον βλέπουν μέσα στην δεξαμενή τον χρόνο. Που μάλιστα μπορούσες και πολύ καλύτερο χρόνο από αυτόν που έκανες. Ήταν μια προσπάθεια που έγινε στα πλαίσια της Ναυτικής Εβδομάδος. Σε μια πρόταση που έγινε από την Κυβωτό Μαγνήτων και από τον Σεβασμιότατο, να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να δείξουμε στον κόσμο αυτό το οποίο ασχολούμαστε. Συνεπώς ήταν ένα κάτι, θα λέγαμε, σαν test event. Η προσπάθεια ήταν στα 14 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα που έγινε τότε. Προπονητικά ήμασταν σχεδόν στα 19. Αλλά για κάποιους λόγους, όπου το νερό ήταν πολύ ζεστό, δεν μπορούσα να δω το χρονόμετρο. Εν πάση περιπτώσει, ήταν το πρώτο μας εγχείρημα. Νομίζω ότι πήγε καλά. Ο Βόλος ήρθε, ο κόσμος το είδε, το χάρηκε. Και τώρα πάμε για πολύ καλύτερα πράγματα. Μπράβο. Σπουδαίο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Πάμε να δούμε την Κυριακή στις 12 στο Αχίλιο. Και εμείς θα βλέπουμε εικόνες, όχι μόνο από αυτή την προσπάθεια του χρόνου του Χλίτσιου. Λοιπόν, ναι, την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Αχίλιο θα παρουσιάσουμε. Καταρχήν λένε ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Ωστόσο, νομίζω ότι με τις λέξεις φτιάχνεις όχι μόνο εικόνες, αλλά και συναισθήματα. Συνεπώς, αυτό το οποίο έχω κάνει μέχρι τώρα θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε στον κόσμο και με εικόνα και με λέξεις. Είναι μια ευκαιρία να έρθει ο κόσμος, ο Βολιώτης κοντά μας, να το παρακολουθήσει από κοντά και να καταλάβει τις όποιες δυσκολίες, τη μαγεία, τη γοητεία αυτού του αθλήματος που λέγεται ελεύθερη κατάδυση με σκανδαλόπετρα. Και πραγματικά χαίρομαι που ο Δήμος μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε εκεί και μάλιστα να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχάλη, τον Πίνα, τον ειδικό καρδιολόγο, ο οποίος θα αναφερθεί στις ιδιαιτερότητες του αθλήματος, καθώς επίσης τον διδάκτορα, τον Ιωάννη τον Μπαλάτζα, που θα αναφερθεί στην ιστορία της ελεύθερης κατάδυσης, και εγώ φυσικά που θα εξηγήσω όλα τα συναισθήματα, όλες τις δυσκολίες και οτιδήποτε βιώνουμε σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε. Έτσι. Να πούμε ότι επειδή είναι και παραμονές του Αγίου Νικολάου, που δεν είναι μόνο πολιούχος του Βόλου και είναι γιορτή του πολιούχου, αλλά είναι και ο προστάτης των ναυτικών. Ναι, οπωσδήποτε. Και είναι ένα κατεξοχή ναυτικό άθλημα. Ακριβώς. Με την έννοια ότι συνδέεται απόλυτα με τη λαογραφία μας. Είναι ένα άθλημα της παράδοσης περισσότερο. Ακριβώς. Να πω εδώ επίσης ότι μετά άρχισε να μετριέται η αντοχή, η άπνοια. Και το ένα και το άλλο. Επίσης, το δεύτερο μέρος αυτής της συγκέντρωσης που θα έχουμε στο Αχίλιο θα είναι η παρουσίαση στο πρόγραμμα το καλοκαιρινό του 2018. Θα είναι το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ελεύθερης κατάδυσης με σκανδαλόπετρα. Mm-hmm. Θα φιλοξενηθεί εδώ στο Δήμο μας. Ένα τεράστιο γεγονός. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης θα το υποστηρίξει με διάφορες μετρήσεις που θα γίνουν. Και την τελευταία μέρα των αγώνων το event θα είναι η δική μου προσπάθεια στα 24 λεπτά με μια ανάσα στο ίδιο ενιδρίο, κάνοντας χρήση καθαρού οξυγόνου πριν, και θεωρούμε ότι θα πάμε καλά και θα είναι το ρεκόρ Guinness σε όλη αυτή την προσπάθεια. Περίφημα. Να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι μεγάλος αρρωγός αυτές τις προσπάθειές μας είναι το οργανισμός, ο εκπαιδευτικός τάξεων ΕΣΤΗ, με τις φοβερές εγκαταστάσεις του που μπορώ και προπονούμε, και είναι αποτέλεσμα όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Και καλούμε και τον κόσμο και τα μικρά παιδιά τα οποία ήδη, ας πούμε, έρχονται και κάνουμε κάποια πράγματα πάνω στο υγρό στοιχείο και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. Ραντεβού το πρωί, γιατί κανένας δεν ξυπνάει και νωρίς-νωρίς την Κυριακή. 12 η ώρα νομίζω ότι είναι καταλυτική η ώρα. Έχει πιει και το πρωινό του καφέ κάποιος. Δεν είναι πολύ νωρίς για το μεσημεριανό του, άρα είναι στην κατάλληλη στιγμή. 12 η ώρα στο Αχίλιο με ελεύθερη είσοδο. Να πω σε αυτό ότι θα δούμε όλη αυτή την ενδιαφέρουσα διαδρομή του χρόνου. Ζητούμε του η παρουσία του κόσμου θα είναι η απόδειξη ότι έχουμε πετύχει και ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Φωνή λαού, οργή Θεού για να πείσουμε όλους τους παράγοντες να συμμετέχουν. Να σε καλά, χρόνια. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν.